Έχοντας το ενεργητικό του μεγάλα έργα κομβικής σημασίας για τη χώρα μας. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να τιμήσω μία εταιρεία, δύο γενιές επιχειρηματιών, με σημαντική συνεισφορά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μία εταιρεία που, τολμώ να πω, έβλεπε πιο μπροστά από την εποχή της, όταν από τις πρώτες σκέφτηκε να εγκαταστήσει τα πρώτα έργα ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα, σε μία εποχή που, όπως είπε και η Γενική Γραμματέας, όλα αυτά φάνταζαν ως μία σταγόνα στον ωκεανό. Τότε, κόντρα στην φυσική ροή των πραγμάτων, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το μέλλον της ενέργειας τελικά αναπόφευτα θα ήταν πράσινο. Λίγοι επίσης θα μπορούσαν να διακρίνουν ότι η χώρα μας στον τομέα της πράσινης ενέργειας διέθετε, διαθέτει και θα διαθέτει απίστευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην ηλιοφάνεια, αλλά και στον άνεμο, εξάλλου το διαπιστώνετε και εσείς σήμερα εδώ πέρα. Αυτή λοιπόν την δυνατότητα να βλέπει κανείς πιο μακριά από την εποχή του και να επενδύει στις τεχνολογίες του μέλλοντος και όχι στις τεχνολογίες του παρόντος, την έκανε πράξη η εταιρεία Ρόκας, R Energy 1, σήμερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που και εγώ συμμετέχω στα εγκαίνια ενός νέου μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, 10 ΜΒ, το μεγαλύτερο σήμερα στην Πελοπόννησο, που σηματοδοτεί το άνοιγμα νέων κεφαλαίων για την εταιρεία. Ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας είναι για να μοιραστώ πολύ σύντομα κάποιες σκέψεις που αφορούν τη μεγάλη εικόνα. Μεγάλη εικόνα για την οποία μίλησε πολύ αναλυτικά και η Αλεξάνδρα Ισδούκου, έχει να κάνει με την υποχρέωσή μας, όχι απλά εθνική, όχι απλά ευρωπαϊκή, αλλά παγκόσμια, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη στην κυριολεξία κατεστραμμένο. Διότι αυτό είναι το αντικείμενο της παγκόσμιας συζήτησης που γίνεται σήμερα για την κλιματική κρίση. Δεν υπάρχει πια καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Και αν ο ένας βαθμός ακούγεται αυτή τη στιγμή λίγος, σας διαβεβαιώνω ότι είναι ήδη πολύς ως προς την επίπτωση που έχει σε απολύτως κρίσιμα οικοσυστήματα, ως προς την καταστροφή της γεωποικιλότητας, ως προς την ένταση και έκταση των ακραίων φυσικών φαινομένων, όπως δυστυχώς και εμείς έχουμε συχνά την ευκαιρία να διαπιστώσουμε. Και δυστυχώς το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά δυσίωνο. Οι εκπομπές εξακολουθούν να αυξάνονται πριν αρχίσουν να μειώνονται. Και αν σε παγκόσμιο επίπεδο δεν συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να μηδενίσουμε τις εκπομπές έως το 2050, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα για την επόμενη γενιά θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εμείς ως Ευρώπη έχουμε ήδη αναλάβει τις δικές μας δεσμεύσεις. Θα είμαστε η πρώτη Ήπειρος κλιματικά ουδέτερη το 2050, έχοντας θέσει όμως ταυτόχρονα και πολύ φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους για το 2030, μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με το έτος βάσης του 1990. Και η φιλοδοξία μου είναι η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι πρωταγωνίστρια για λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την παγκόσμια αλληλεγγύη, αλλά και διότι αυτό επιτάσσει το οικονομικό μας συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Όπως θυμάστε, πριν από 2 χρόνια, ακριβώς, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Σεπτέμβριο του 2019, είχα τότε εξαγγείλει τολμηρά
την απόφασή μας να απεξαρτηθούμε πολύ γρήγορα από το Λιγνίτη και να κλείσουμε και την τελευταία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη το αργότερο 2028. Πολλοί τότε έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτή την επιλογή. Αισθάνομαι ότι σήμερα έχουμε δικαιωθεί. Έχουμε δικαιωθεί αφενός γιατί βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή αυτής της ευρωπαϊκής προσπάθειας, εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για τη δίκαιη μετάβαση περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία, αλλά και η Μεγαλόπολη. Και έχουμε δικαιωθεί επίσης διότι τα οικονομικά του Λιγνίτη πολύ απλά δεν βγαίνουν. Ο Λιγνίτης είναι πάρα πολύ ακριβώς πια. Για 50-60 χρόνια αποτέλεσε την αναπτυξιακή αθμομηχανή της πατρίδας μας. Αυτό όμως συνέβαινε πριν συνυπολογίσουμε το κόστος των εκπομπών, το οποίο έχει πάει από τα 25 στα 60 ευρώ τον τόνο και μάλλον θα βαίνει όλο ένα και πιο αυξανόμενο. Κατά συνέπεια, ο Λιγνίτης σήμερα δεν έχει οικονομική λογική για τους παραγωγούς, για τη ΔΕΗ, για την πατρίδα μας. Και αυτή η απόφαση την οποία πήραμε για μια γρήγορη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, μας οδηγεί νομοτελειακά σε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι προφανώς να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Και ακριβώς προς τα εκεί θέλουμε να κινηθούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σήμερα δεν είναι απλά φιλικές προς το περιβάλλον, είναι και φτηνές. Αναφερθήκατε στα κόστη και στο πόσο έχουν πέσει τα κόστη παραγωγής των φωτοβολταϊκών πανέλων. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για την αιωλική ενέργεια. Και μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, αυτό το οποίο επιδιώκουμε και θέλουμε ως ενεργειακή στρατηγική, είναι αφενός να προάγουμε τον ανταγωνισμό και αφετέρου να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές τιμές, είτε μέσα από τη μορφή δημοπρασιών, είτε μέσα από τη μορφή διμερών συμφωνιών, έτσι ώστε να πέσει ακόμα περισσότερο το κόστος της ενέργειας. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε εταιρείες οι οποίες προφανώς θα επενδύσουν στον κλάδο, χρειαζόμαστε χρηματοδότες, τράπεζες που θα σπεύσουν να χρηματοδοτήσουν αυτή την μετάβαση και χρειαζόμαστε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο από πλευράς πολιτείας, το οποίο θα δημιουργεί τις συνθήκες για να λειτουργεί η αγορά ανταγωνιστικά και δεν θα θέτει και εμπόδια γραφειοκρατικά, διαδικαστικά, ως προς την υλοποίηση τέτοιων σημαντικών έργων για την εθνική οικονομία. Και με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να πω και μία κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Αναφέρθηκε ο Γιώργος Ρόκας και πολύ σωστά στην ανάγκη οι επενδύσεις αυτές να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έρχονται να παρισφύσουν εις βάρος άλλων χρήσεων γης ή έρχονται για να καταπιούν ενδεχομένως δάση, τα οποία κάποιοι θέλουν να κάψουν για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Οι ίδιες τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν ότι μπορούν να είναι ωφελημένες από τέτοιες επενδύσεις. Ωφελημένες γιατί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο φτηνό ρεύμα, σε αντισταθμιστικά ωφέλη. Ωφελημένες γιατί τελικά κάθε επένδυση δημιουργεί θέσεις εργασίας, είτε στην κατασκευή είτε στη συντήρηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντού? Η απάντηση είναι πως όχι. Και γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στη σωστή χωροθέτηση, στον εξυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στο άνοιγμα νέων ευκαιριών, νέων προκλήσεων, όπως τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το πολύ πλούσιο αιωλικό δυναμικό το οποίο έχουμε και στις θάλασσές μας. Και το οποίο είναι βέβαιο, κοιτάζοντας τα μοντέλα για την μελλοντική διοίκηση των ΑΠΕ, ότι θα παίζουν όλο ένα και έναν σημαντικότερο ρόλο στο ενεργειακό μας μείγμα. Ένα άλλο νέο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγεται και στο οποίο η κυβέρνηση ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα, προκειμένου να διαμορφώσει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορούμε να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις και σε αυτόν τον τομέα. Κατά συνέπεια, για εμένα προσωπικά, που όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα θέματα αυτά παραπάνω από 15 χρόνια, η πράσινη μετάβαση δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία. Είναι τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας. Διαθέτουμε σημαντικότατους ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης
αλλά και μέσα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τους υπερεθνικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης, οι οποίοι σπέβδουν και αναζητούν να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα. Όπως σας είπα, ο ίδιος ο χρηματοπιστωτικός κλάδος νομοτελειακά θα στραφεί μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και υπέρ της χρηματοδότησης έργων τα οποία έχουν ένα πράσινο αποτύπωμα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι συνθήκες είναι ευθυγραμμισμένες προκειμένου η χώρα μας να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και θέλω κλείνοντας να τονίσω πόσο σημαντικές είναι οι οριζόντιες πτυχές αυτής της πολιτικής. Εάν σκεφτεί κανείς τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε συνολικά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να σκέφτεται πάντα πέντε μεγάλα πεδία παρεμβάσεων. Το πρώτο είναι η παραγωγή ενέργειας, το οποίο μιλήσαμε πώς θα φύγουμε από το λιγνίτη και τελικά από το φυσικό αέριο για να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημαντικότατο κομμάτι της εξίσωσης, η αποθήκευση ενέργειας, διότι δεν φυσάει συνέχεια, δεν έχει ήλιο συνέχεια, αλλά τα πολύ προηγημένα στοχαστικά μοντέλα ως προς τη διαχείριση της διανομής του ρεύματος θα μας κάνει να αξιοποιήσουμε καλύτερα το δυναμικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, σε συνδυασμό βέβαια με την ανάγκη να αποθηκεύουμε ενέργεια είτε σε μπαταρίες, είτε σε ταμιευτήρες, είτε σε οτιδήποτε άλλο η καινοτομία μπορέσει να μας προτείνει στο μέλλον και να μας διευκολύνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η βιομηχανία, το πώς πρασινίζουμε τη βιομηχανία, ειδικά τομείς όπως το τσιμέντο, όπως τα πετρελοειδή, όπου και εκεί γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια. Το τρίτο κομμάτι είναι οι μετακινήσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά το φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε για να προάγουμε την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, ξεκινώντας από τα οχήματα, πηγαίνοντας στα επαγγελματικά οχήματα, στα λεωφορεία, στα πιο βαριά φορτηγά. Το τέταρτο κομμάτι αφορά τα σπίτια μας, το πώς τα ψύχουμε, το πώς θα θερμαίνουμε, όπου και εκεί ο ηλεκτρισμός έχει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βλέπε αντλίες θερμότητος και άλλους τρόπους όπου θα αξιοποιούμε πια ηλεκτρική ενέργεια για να ψύχουμε και να θερμαίνουμε τα σπίτια μας και όχι φυσικό αέριο ή ντίζελ. Και ο πέμπτος τομέας, ο πιο δύσκολος, είναι ο αγροτικός τομέας, το πρασίνισμα του οποίου προϋποθέτει πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μάλλον θα λάβουν χώρα μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, δεν είναι αλλαγές που μπορούν να γίνουν και να υλοποιηθούν μέσα σε ένα ή μέσα σε δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, χρέος μας, και κλείνουμε αυτή την παρατήρηση ως πολιτεία, είναι να εξασφαλίσουμε ότι από αυτή τη μετάβαση θα υπάρχουν χαμένοι. Δεν θα υπάρχουν χαμένοι ούτε στις περιοχές οι οποίες ήταν εξαρτημένες από τον λιγνίτη μέχρι και πρόσφατα. Γι' αυτό και έχουμε στη διάθεσή μας 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι εδώ πέρα ο Νίκος ο Παθανάσης, ως αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος προείσταται τώρα του μεγάλου σχεδίου για τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη πάρα πολύ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από βιομηχανίες, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς έχουμε μεγάλες εκτάσεις, από το πρωτογενή τομέα που υπάρχουν σήμερα επενδυτές που μπορούν να ψάχνουν για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα για καινούργιες καλλιέργειες, και παρακολουθώ πολύ προσεκτικά όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι και οι δύο υφυπουργοί που εκπροσωπούν την Κορινθία, ο καθένας με τον τρόπο του, εμπλέκεται σε αυτή την προσπάθεια. Ο Χρήστος ο Δήμας μέσα από την καινοτομία, η οποία ούτως ή αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, και ο Νίκος ο Ταγαράς μέσα από το πολύ δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα το οποίο αφορά συνολικά της χρήσης γης και τη χωροταξία, άλλο κομβικό κομμάτι αυτής της εξίσωσης. Η προστασία όμως, και κλείνω με αυτό, των πολιτών αφορά και την προστασία από τις όποιες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας είναι προϊόν αυτής της εξαιρετικά σύνθετης και συχνά απρόβλεπτης διαδικασίας πράσινης μετάβασης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος και σίγουρα όλη η Ευρώπη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σημαντικά αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο. Έχουμε αναλάβει την δέσμευση και ανακοινώσαμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για το πώς δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στους καταναλωτές από αυτές τις αυξήσεις. Αφενός χρησιμοποιώντας δημόσιο χρήμα και αφετέρου σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ και εκτιμώ και με τους άλλους μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να απορροφήσουμε αυτήν την αύξηση
της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός να μην πληγεί το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, αφετέρου να μην υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, της ελληνικής βιομηχανίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκεται πάντα προσιλωμένη η κυβέρνηση, προσπαθώντας πάντα να πείσει ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε χρειάζεται συμμέτοχους τους πολίτες πάνω απ' όλα. Είτε είναι οι τοπικές κοινωνίες, είτε είναι η νέα γενιά, διότι βλέπω, αγαπητέ μου Γιώργο, και την επόμενη γενιά εδώ πέρα της επιχείρησης στο ακροατήριο. Η νέα γενιά είναι αυτή η οποία πρέπει να βγει στην πρώτη γραμμή, να πιέσει, να αγωνιστεί, διότι πέρα και πάνω απ' όλα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα για τα οποία μιλάμε, πρέπει να τα κάνουμε για σας και για τον πλανήτη τον οποίο θα σας παραδώσουμε σε κάποιες δεκαετίες από τώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, πάντα επιτυχίες. Επειδή, όπως βλέπετε, είναι υπέροχη η μέρα που μας κάνει σήμερα, καθώς βρισκόμαστε εδώ στο φωτοβολταϊκό και έχουμε την ελληνικά να μας περιτριγυρίζουν. Η βάση, η καλώδια, οι γιώσεις, υποσταθμοί είναι ελληνικά. Είναι ελληνικά όλα. Ήταν ενεργή. Εδώ το χωριό είναι εξαγορά. Κοινοτροφικός, πληρωματικά, αγροτική παραγωγή. Εξαγορά, καλύτερα, έργο. Έχουν σκαφνά παλιότερα.